Λινιό! Τι Λινιό ψάχνεις, αφέντη? Μέσα είναι. Μέσα είναι. Λέγονται σύρθη καυσή. Αλλά πρέπει να δυσάλληψε. Γιατί να φύγει τώρα που περιμένει το παιδί σου? Γιατί με μένα δεν έχει πια καμιά δουλειά. Είναι σίγουρο πως το παιδί είναι ευκό? Είναι, σίγουρο. Γιατί μεταξύ μας η μέρα έχει να μικάσει 3 χρόνια. Και εσύ, δεν την απειθώνεις κάτι με τη ζωή? Α, μην νοιάζει. Σαν αγριόκατα κάνει. Και εμένα με νοιάζει πάνω στο πάθος, αλλά... Καλά, εγώ είμαι και γλυκοτσούτσινος. Άκου, Γιάννο, αφού συγκάστρωσα τη γυναίκα και αφού εγώ δικό μου παιδί δεν έχω, σου ζητάω να μην τη δώσεις, να την πάρω εγώ. Και εγώ τι θα κάνω? Θα παντρευτώ τη δικιά σου τη γυναίκα? Τι λένε, μπάμπουρα! Είσαι άξιος εσύ να σηκώσεις τα μάτια πάνω σε μια αρχόντισσα σαν την Αμαλία? Ε, με τα λεφτά που θα αποκτήσω τώρα θα γίνω κι εγώ άρχοντας. Τα λεφτά, ρε γατοκούραδο. Αυτά που θα μιλάς. Έτσι τσάμπα θα μην πάρεις τη γυναίκα. Του λοιπόν θέλω 30 στρέμματα πουδιστικά, 2-3 σπίτια, α, χιλίρες, γιατί ό,τι και να γίνει η αξία τους την πέφτει. Αλλά θέλω τις καλές, ε, από εκείνες που έχουν πάρει τη βασίλισσα της Αγγλίας. Α, δίκιο έχεις. Άκου, Γιάννο, έχω και ένα σπιτάκι ωραίο εκεί στην Αμαλιάδα, κοντά στη θάλασσα. Ας του δώσω για αυτό να κάνεις τα μανάκιας. Ευχαρίστως να το πάρω, φοιτητικό, αν και με τον ήρωα δεν έχω και καλή σχέση. Και του βλέπω και το μυρίζω. Σύχαμα, για χαϊβάνι μη πέρασες, ρε, ε, ρημάν. Σας σκοτώνει αυτή τη στιγμή, ρε, και παντρεύομαι τη χειράση.